Ο επόμενος ομιλητής είναι από τους serial designers που ασχολούνται με τη γραφιστική. Ιδρύθηκαν το 2004 για να δημιουργήσουν γέφυρες ανάμεσα στους τομείς του graphic design, της διαφήμισης, των εκδόσεων και της εκπαίδευσης. Από τότε προσπαθούν να μεταφέρουν αυτό που το design σημαίνει για εκείνους τις μάζες. Με δύο γραφεία σε Αθήνα και Ηράκλειο ασχολούνται με όλο το φάσμα του design. Οι serial designers είναι η Τόνια Βουστάκη, Σπύρος Δρακάτος, Νίκος Σιδέρης και Χάρης Κότσογλου. Προσπαθώ τα τελευταία λεπτά να σκεφτώ κάτι για να ξεπεράσω τη σχεδόν δανταϊστική ανάποδη παρουσίαση του Κώστα σε ενδιαφέρον, αλλά δεν βρήκα κάτι, οπότε θα πάω με την παρουσίασή μου κανονικά. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να σας παρουσιάσω σήμερα είναι το design σαν μέσο έκφρασης και κατ' επέκταση σαν μέσο τέχνης. Πράγμα το οποίο είναι αρκετά αντιφατικό, σχεδόν οξύμορο, με την έννοια του ότι γενικά εννοούμε το design συνδεδεμένο με πράγματα πολύ πιο εφαρμοσμένα, πράγματα που έχουν μια εμπορική χρήση. Και βέβαια, πολύ μαύρες βγαίνουν οι εικόνες μας. Αυτό έχει προέρθει από σχολές και φιλοσοφίες όπως τα 3F, το Form Follows Function, η φόρμα ακολουθεί την χρηστικότητα, που έχουν πάρα πολύ βάση και ενδιαφέρον, αλλά εμείς προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το ανταπεξέλθουμε μέσα από τη δουλειά μας και να μπορέσουμε να παράξουμε έργα τα οποία μπορεί να μιλάνε στο κοινό, πέρα από την όποια τους εμπορική χρήση. Το design έχει κάποια χαρακτηριστικά, εγώ τώρα το λέω design, αλλά έχει πάρα πολλές μορφές που μπορεί να το συναντήσει κανείς στη δουλειά μας, όπως γραφιστική, οπτική επικοινωνία, διαφήμιση και ένα σωρό παρεμφερή. Ένα πρόβλημα που έχουν άνθρωποι σαν και εμάς είναι ότι δυσκολεύονται να εξηγήσουν τι δουλειά ακριβώς κάνουν. Παρ' όλα αυτά, όλος αυτός ο χώρος του design έχει κάποια εργαλεία, κάποιες μορφές μέσα από τις οποίες επικοινωνεί τις εμπορικές ιδέες που χρειάζεται προκειμένου να πουλήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να πουλήσει. Εμείς παίρνουμε αυτά τα εργαλεία και προσπαθούμε μέσα από αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των ανθρώπων που θα επισκεφτούν κάποια έκθεση ή θα δουν κάποια δουλειά μας, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μην τους είναι είτε ξένο είτε αδιάφορο. Ακριβώς γιατί ο τρόπος με τον οποίο είναι φτιαγμένα τα έργα αυτά είναι αρκετά οικείος σε αρκετούς ανθρώπους. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στη δικιά μας την ομάδα είναι η δουλειά μας, η δημιουργική, να μπορεί να αγγίζει ανθρώπους οι οποίοι κατά τα άλλα μπορεί να μην έχουν επαφή με το χώρο ή ανθρώπους οι οποίοι μπορεί φευγαλαία να περάσουν από μία έκθεση ή από ένα μέρος που η δουλειά μας βρίσκεται και να μπορέσει να τους τραβήξει την προσοχή έτσι ώστε αυτή η φευγαλαία εντύπωση που θα πάρουν μαζί τους ίσως να τους δώσει κάτι. Όταν ήμουν μικρός, είχα δει κάποιον πίνακα αφαιρετικής τέχνης και είχα ρωτήσει τον μπαμπά μου, ο οποίος κατά τα άλλα δεν έχει καμία σχέση με τα καλλιτεχνικά, πέρα από τη μεγάλη του αγάπη για αυτά, τι αυτό το πράγμα αναπαριστούσε, γιατί δεν καταλάβαινα. Και μου είχε πει τότε κάτι το οποίο έχει μείνει μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια, ότι δεν ανάγκη να σου πει κάποιος τι ακριβώς αυτό το πράγμα αναπαριστά, δες ό,τι θες να δεις μέσα σε αυτό. Αυτό είναι κάτι που προσωπικά εμένα σαν ιδέα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και μέσα από τη δουλειά μας προσπαθώ να το περάσω σαν ιδέα στον κόσμο ότι ό,τι μπορέσει να λάβει σαν μήνυμα ή σαν αίσθηση μέσα από τη δουλειά μας είναι καλό, ακόμα και αν δεν είναι αυτό που εμείς αρχικά μπορεί να θέλαμε να του δώσουμε. Μέσα όμως από την επαφή μας με το κοινό, μέσα από τις δουλειές που λίγο πολύ βλέπετε τόση ώρα, βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει το αντίθετο. Ο κόσμος θέλει
να του πεις τι είναι αυτό που βλέπει. Και σε κάποιες περιπτώσεις το εκτιμάει και περισσότερο όταν του πεις τι είναι αυτό που βλέπει. Δηλαδή, το συγκεκριμένο, οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες είχαν να κάνουν με μια έκθεση που είχε να κάνει με το ενδιαφέρον και το βαρετό που έγινε στο Design Walk. Και αυτό το ενδιαφέρον τέρας που βλέπετε εκεί είναι η βαρεμάρα του ανθρώπου που την τραβάει από κάτω προκειμένου να πάει κάπου. Να σας πω την αλήθεια μου, δεν θα πέρασε. Περάσανε χιλιάδες κόσμου εκείνες τις μέρες από το Design Walk. Δεν νομίζω ότι πολλοί από αυτούς θα συνέδεαν τη βαρεμάρα αν δεν το έγραφε στο λαιμό της, ότι θα ήταν αυτό. Αλλά προσωπικά θα το έβρισκα πιο ενδιαφέρον να μην το γράφαμε και να μπορούσε ο καθένας να δει ότι ήθελε σε αυτό, παρά να του πεις ότι ξέρεις αυτή είναι η βαρεμάρα και να τον καθοδηγήσεις στη συγκεκριμένη ιδέα. Με την ευκαιρία που βλέπετε δουλειές από τα τελευταία Design Walk, που σε περίπτωση που δεν το ξέρετε είναι μια εκδήλωση στην Αθήνα, στο Ψηρείο, που τα δημιουργικά γραφεία της περιοχής που είναι μαζεμένα εκεί κάμποσα ανοίγουν τις πόρτες τους για ένα Σαββατοκύριακο και μπορεί ο καθένας να περάσει να δει διάφορες θεματικές εκθέσεις. Ένα από τα πράγματα που θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέροντα είναι ότι πέρασε και περνάει κόσμος από το συγκεκριμένο event που δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο μέσα από τη δουλειά μας προσπαθούμε να κάνουμε όσο αυτό είναι δυνατόν, να βάλουμε ένα λιθαράκι από ό,τι είναι αυτό που λέγεται τέχνη, design ή σκέψη ή επικοινωνία ή οτιδήποτε τέλος πάντων, στη ζωή του καθενός μας. Το να μαζευόμαστε 200 άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε μέσα από ένα χώρο που γνωριζόμαστε λίγο πολύ μεταξύ μας και στο τέλος θα σφίξουμε τα χέρια μας και θα πούμε ευχαριστούμε πολύ, ήσασταν πάρα πολύ καλός, ίσως δεν έχει τόση πολύ αξία όσο το να καταφέρεις να αγγίξεις τους άλλους ανθρώπους που είναι από εκεί πέρα έξω και δεν έχουν ιδέα για το τι γίνεται εδώ. Ευχαριστώ πολύ.